Καλησπέρα. Για χαρά σε όλους. Πολύ μεγάλο παιχνίδι απόψε. Εδώ στο κλειστό, Γιώργος Στεφανόπουλος, Άνω Λιώσια, Κολοσσός, Ντάνιελ Ντόνατς. Το τρίτο παιχνίδι της σειράς. Σε μια σειρά best of three, 1-1. Ο νικητής θα πάρει και το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Για να δούμε τι θα δούμε. Κολοσσός ξεκινάει με καλάθι. Είναι μια σειρά στην οποία ο Κολοσσός πήρε κεφάλι. 1-0. Τα Νολιώσια ισοφάρισαν σε 1-1 και έχουμε έρθει εδώ για να λύσουν τις διαφορές τους. Σου δια 2, εύστοχος από τον άλλο, τον άνθρωπο που ηγείται αυτής της ομάδας, τον κύριο με το νούμερο 21 που ακούει στο όνομα Βαρβαρίδης. Η απάντηση δεν θα έρθει. Μαστορίδης στο Λιβαδίδη. Ζαμπούρας. Ο Σωτηρόπουλος, συγγνώμη. Ήταν ο σκόρερ και είναι αυτός ο οποίος θα βάλει μπροστά τον Κολοσσό για δεύτερη φορά στην αναμέτρηση. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Κολοσσός πήρε το προβάδισμα με 1-0. Έκαναν το 1-1 τα Λιώσια και έχουμε φτάσει εδώ για να μάθουμε τον τελικό νικητή. Σούτια 3, την μπάλα στο σίδερο. Ελέγχουν το rebound, προσπάθεια ατελής η ανάκτηση της κατοχής για τον Κολοσσό. Η μπάλα περνάει στους κιτρινόμαυρους. 7:51, πρώτο δεκάλεπτο, ωστόσο 4-2. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα 40 αγωνιστικά λεπτά του τρίτου παιχνιδιού ανάμεσα στις δύο ομάδες. Σουτιά 3. Το καλάθι δεν θα έρθει. Προσπίση. Άστορος ο Λιβαδίδης. Την μπάλα χαμηλά. Ούτε σε πρώτο ούτε σε δεύτερο χρόνο θα έχει το καλάθι. Ευκαιρία για τον Κολοσσό να αποκτήσει προβάδισμα. Περισσότερο της μίας κατοχής. Χάσανε μεγάλη ευκαιρία εδώ. Σαρεγκάγης. Θα γίνει το λάθος. Το καλάθι θα έρθει. 6-2, 6-23. Πάμε σε time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τέλος time out. Οι δύο ομάδες είναι στο παρκέ για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Ένα time out που ήρθε από τον πάγκο των Λιωσίων. Την μπάλα στο σίδερο. Για 3. Αστοχό. Μπάλα στην κατοχή των παικτών.
των φιλοξενούμενων. Η μπάλα στο σίδερο. Βαρβαρίδης, αυτόν κατέληξε. Σου τριών πόντων, ούτε τώρα. Ο Κολοσσός κρατάει μέχρι στιγμής τα άνω λιώσια χαμηλά στο σκορ. Διαφορετική βαρύτητα το απόψινο παιχνίδι. Η Βαδίτης θα πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί στα ίσα με φάουλ από τον Δελη Γιώργη. Παρακούλη στον πάγκο. Στη θέση του ο Πετρόπουλος. Βαδίτης θα στοχίσει. Καραμπούλας είναι στην γραμματεία, ετοιμάζεται και αυτός για να περάσει στο παρκέ. Προσπαθεί να ανακατέψει την τράπουλα. Κόουτς των Ιωσίων να βρει την πεντάδα που θα κάνει τα Ιωσία να παίξουν τον μπάσκετ που μπορούν, να πτήσουν ρυθμό και να μπουν στο παιχνίδι. Έχουν πετύχει μόλις 2 πόντους σε 5 αγωνιστικά λεπτά. Σαριγκάκης. Η μπάλα θα φύγει από τα χέρια του κολέγκα. Κατοχή και πάλι για τον Κολοσσό, ο οποίος έχει μπει εξαιρετικά στο παρκέ. Όχι, το διορθώνω, δικό μου το λάθος. Η μπάλα και πάλι στα χέρια των Ιωσίων. Άλλαξε την απόφαση το ρεφ. 10 δευτερόλεπτα στην κατοχή των φιλοξενούμενων. Το καλάθι δεν θα έρθει. Ο Βαρύτης. Σωτηρόπουλος. Την μπάλα θα γυρίσει. Κουβάροβλου. Airball. Η πορτοκαλί στα χέρια των παιχτών των Λιωσίων. Πετρόπουλος. Σαριγκάκης. Με το φάουλ. Επαναφορά από την baseline με τον Πετρόπουλο. Βαρβαρίδης, ο οποίος προσπαθεί να βρει ρυθμό. Ντάκτη, μέσα με δύο πάνω του. Η άμυνα βγήκε, θα έρθει το καλάθι. Goal foul για την ακρίβεια. Η διαφορά όλο και μεγαλώνει. 12. Και θα έχουν δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Με πρωταγωνιστή τον Μαστορίδη, ο οποίος έτρεξε το γήπεδο, υποδέχτηκε με τον πλέον κατάλληλο την πορτοκαλί, την οδήγησε στο καλάθι. Θα στοχίσει τη βολή. Βαρβαρίδης. Θα γίνει τον λάθος. Το φάουλ είναι από τον Σαρικάκη στον Σωτηρόπουλο. Είναι το τρίτο μαδικό για τα Λιώσια. 2 έχει ο Κολοσσός. Σε ένα πρώτο δεκάλεπτο που όλα πάνε πρίμα για την ομάδα, για την παρέα του Γιώργου Σαμπούρα. Πέρασε ο Καραμπούλας προς τον ψηλό της ομάδας, τον Παπαδιά. Η συνεργασία ήταν άψογη. 14
Αλλιώς θα μειώνουν στους 6. Λιβαδίτης για 3. Μπάλα ουσιαστικά μπήκε και βγήκε. Καραμπούλας θα τρέξει το γήπεδο, θα πάει μέχρι μέσα. Θα μπορούσαμε να πετύχει και το καλάθι εδώ. Πήρε το φάουλ. Κατά και δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Κάνει ο Σωτηρόπουλος. Είστε την μπάλα. Υπομονή, πάμε. Άλλη ένα. Είναι μαζί. Μέσα. Είδωσε το πύρο. Πάμε. Σαρεκάκης. Στον Καραμπούλα. Είναι η Λιού Φαϊνότερον. Από την ώρα που μπήκε στο παρκέ. Ότι θέλει να πάρει στις πλάτες του την ομάδα. 16. Τα Λιώσια μειώνουν στους 4. 2-2. Νέο άσχημο παιχνίδι στις παίκτες του Κολοσσού. Και συγκεκριμένα στον Μασορίδη θα παίξει πορτοκαλί. Ο Καραμπούλας έχει κερδίσει το φάουλ. Ποιος παρκάρει? Νέα στο τυπολίο από αυτό. Πάνω στο σίδερο. Ο Τσαμπούρας έχει περάσει στο παρκέ. Νέα καλή άμυνα. Προσπαθούν στα ύστερα του πρώτου δεκαλέπτου να επιστρέψουν τα Λιωσιά. Είπαμε, έχει μπει στο παρκέ. Ο Καραμπούλας έχει ανεβάσει την απόδοση συνολικά της ομάδας σου από τη στιγμή που πέρασε στο παρκέ. 18. Σωτηρόπουλος, Λιβαδίτης, απειλή για 3. Ένα βηματάκι πίσω, ούτε τώρα. Καραμπούλας για ακόμη μια φορά. Αυτή τη φορά θα λαφέψουν. Το καλάθι θα έρθει, ξεκολλάνε από τους 10 πόντους. 12-18. Παχούλης. Την μπάλα χαμηλά. Το καλάθι θα έρθει. Γιατί ο Παπαδιάς εκμεταλλεύεται τα σωματικά του προσόντα και μειώνει στους 2 και πάλι. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. 40 δευτερόλεπτα. Πρώτου δεκαλέπτου. Θα πάει μέχρι μέσα. 14-10. Εξαιρετική προσωπική ενέργεια από τον Σωτηρόπουλο. Κέρδισε στα πόδια τον αντίπαλό του. Δεν είχε κανένα απόλυτος πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 19 δευτερόλεπτα, για 3, σίδερο, επιθετικό rebound. 13 τώρα, όλα για τα Λιώσια. Καραμπούλας. Με το Σωτηρόπουλο απέναντί του. Θα πάει μέχρι μέσα. Το καλάθι δεν θα έρθει.
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου, 14-10. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο με την έναρξη του δευτερού. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Το δεύτερο δεκάλεπτο μόλις ξεκίνησε. Καλά του βέβαια έτσι. Καλά λίγο να γίνει το λάθος. Εν τέλει θα γίνει. Μαστορίδης ψάχνει συμπαίκτη του, καθότι δεν γίνει για ελεύθερο διάδρομο. Λιβαδίτης. Την διατρής ούτε τώρα. Το ψάχνει το τρίποντο. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Και έχουμε βήματα, το παπαδιά. Σοβιρόπουλος. Το οποίο κερδίζει ο Κουβάρογλου. Να δούμε ο Ρεφ τώρα που το έχει δώσει. Το έχει δώσει σαφέστατα πάνω στην προσπάθεια. Ο Κουβάρογλου είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. 2 στην κατοχή του. Εύστοχο στην πρώτη. Άστοχος η δεύτερη. Σωσήν 5 ο Κολοσσός. Πάντα μπροστά. Με τα λιώσια να πιέζουν ώστε να επιστρέψουν στο σκορ. Ο κύριος που μόλις σκόραρε ηγείται των προσπαθειών. Τον κυτρινό μαύρο. 15-12. Μειώνει στους 3, το παιχνίδι στη μία κατοχή. Σεδηρόπουλος. Με ταμπλό παρακαλώ, μπροστά στο Παπαδιά. Νέα πολύ όμορφη προσπάθεια. Νομίζω ότι όσο περνάει η ώρα θα ανεβαίνει και η ένταση του παιχνιδιού. Μιλάμε για do-or-die παιχνίδι. Ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τρίτο παιχνίδι της σειράς στο 1-1. Μαστορίδης. Πρέπει νομίζω να δώσει την μπάλα, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Τα έκανε όλα λάθος. Την ταλαιπώρησε. Έχασε τον έλεγχο, έχασε την αίσθηση. Εξήγησε το λάθος. Πετρόπουλος. Ο Παπαδιάς θα στοχίσει. Βαρβαρίδης. Θα κερδίσει το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ο τρίτος του πόντος. Νέο καλάθι. 17-15. Εδώ όλα πήγανε κατευχήν για τα λιώσια. Έχουν μειώσει στο καλάθι. 7 λεπτά.
Σωτηρόπουλος, κακή εκτέλεση. Περνάει ευκαιρία για να φέρουν τον παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Ο Παπαδίας θα πάει στη γραμμή τον ελεύθερο βολό. Φάουλ το οποίο του το κάνει ο Λιβαδίτης. Τώρα στη γωνία για τρεις. Βαρβαρίδης επιθετικό rebound. Βάζει το όνομά του και σε κατηγορία πέρα του σκοραρίσματος. Να είστε σίγουροι ότι θα χρειαστεί και αυτό. Εδώ νομίζω περισσότερο εκβίασε το φάουλ. Το ξέρει και ο ίδιος. Σοβιρόπουλος Βάρογλου. Μπάλα στο σίδερο. Βαρβαρίδης. Καραμπούλας θα κερδίσει ακόμα ένα φάουλ. Time out 5 και 19 με το σκορ στο 17-18. Λοιπόν, τέλος time out. Ο Καραμπούλας είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Δεκαεφτά-δεκαεννιά. Δεκαεφτά-είκοσι. Τα Λιώσια είναι μπροστά για πρώτη φορά με τρεις. Μετά το κακό ξεκίνημα σιγά σιγά έχουν βρει ρυθμό. Το Σωτηρόπουλος θα πάρει το φάουλ. Φάουλ το οποίο το κάνει ο Παπαδιάς πάνω στην προσπάθεια. Άστοχος η πρώτη. Yeah.
Άστοκος και στη δεύτερη κατοχή για τα Λιώσια. Λιώσια τα οποία είναι στην επίθεση, έχουν βρει ρυθμό μέσω της άμυνάς τους. Ο Καραμπούλας, συγγνώμη, στην προσπάθεια ανάκαμψης είναι καθοριστικός. Ο Βαρβαρίδης το ίδιο. Αλλά απέναντι τους έχουν μια ομάδα, ο Λιβαδίδης σκοράρει και φέρνει και πάλι το παιχνίδι στον πόντο. Στην διατρής Βαρβαρίδης, άστοχος. Η μπάλα στον άνθρωπο που οργανώνει εμπολής στις επιθέσεις του Κολοσσού. Μπάλα στη γωνία. Το τρίποδο δεν θα έρθει. Νέα προσπάθεια, Βασιλιάδης. Καλάθι και φάουλ. Πολύ μεγάλο καλάθι. Πάρει και πάλι το προβάδισμα. Κοντυρόπουλος στα στοχή. Καραμπούλας στον Βαρβαρίδη. Θα πάει μέχρι μέσα. Συμβαίνουν, θα το πω για πολλωστή φορά και στις καλύτερες οικογένειες. Και μία από αυτές είναι σίγουρα, μεταφορικά πάντα, το Βαρβαρίδης. Πολύ μεγάλος παίκτης. Μπορεί να αφήσει την μπάλα με οποιοδήποτε τρόπο στο καλάθι και του συνέβη αυτό. Παπαδιάστα στο κύριο. Ο Κολοσσός δείχνει μέταλλο, αντιαθλητικό φάουλ και δίτσο στο Τυρόπουλος. Αντιαθλητικό φάουλ το οποίο του το κάνει ο Πακούλης, σε αυτόν χρεώνεται. Έφτακα στην πρώτη. Αποφασίς, δεν είναι αντιαθλητικό, είναι απλό το φάουλ. Μαστορίδη στο παρκέ, Ζαβούρα στον πάγκο, 2-41, Σωτηρόπουλος στις βολές. Με το σκόρ σε 21-20. Έρχεται στην πρώτη. Μουσική.
δεν χρειάζεται να αναλύσουμε το γεγονός ότι αυτά τα 17 και 19 λεπτά που έχουμε διανύσει μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός αγώνα ντέρμπι και δικαιολογούν απόλυτα τον do or die αγώνα. Μαχούλης. Βαρβαρίδης. Η μπάλα θα γυρίσει με τον πλέον ιδανικό τρόπο. Κακή εκτέλεση. Για να δούμε το Μασχορίδη τώρα. Βασιλιάδης. Κοντιρόπουλος είναι μόνος του, θα το πάρει. Μέσα. 26-20. Δείχνουν χαρακτήρα. Οι γηπεδούχοι επιστρέφουν. Και το μείον 3 το κάνουν συν 6. 2 και 4. Πάμε σε time out. Λοιπόν, τέλος time out. 124 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Με το σκορ 26-20. Και έχουμε πάρα πολλά ακόμα να δούμε από αυτό το παιχνίδι. Καραμπούλας. Βαρβαρίδης βγαίνει, ζητάει. Μπάλα χαμηλά. Είπαμε, έχουμε πάρα πολλά ακόμα να δούμε. Βαβιώτης χειροκροτεί στον πάγκο. Καραμπούλας έχει πετύχει ακόμα ένα καλάθι. Έχει πάρει και το φάουλ. Σημειώσει στους 4. Είναι εύστοχος, 26-23. Απατάει στο τρίποντο του Σωτηρόπουλου. Με έμεσο τρόπο. Σωτηρόπουλος έχει την μπάλα στα χέρια του. Μαστορίδης. Με τον Παπαδιά. Για δύο. Μακούλης ελέγχει. Βαρβαρίδης. Καραμπούλας. Παπαδιάς. Θα στοχίσει υπό κακές προϋποθέσεις στην προσπάθειά του. Λιμπαδίτης. Πάτησε γραμμή. Βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Η πίεση του Καραμπούλα πάνω του απέφερε καρπούς. Καραμπούλας. Θα πάει μέχρι μέσα. Νέο καλάθι, νέο καλάθι. Ένα γρήγορο 5-0. Ένα γρήγορο 5-0 που έρχεται μετά το time out. Έχει και αυτό τη σημασία του. Σωτηρόπουλος. Μαστορίδης. Θα του δώσουν χώρο. Δεν θα το πληρώσουν. Στα 40 δευτερόλεπτα. Τι έχουμε? Έχουμε φάουλ πάνω στον Βαρβαρίδη. Από ποιον? Από Καραμπεσίνη. Από Καραμπεσίνη, ναι. Ένα φάουλ το οποίο στέλνει τον Βαρβαρίδη στη γραμμή. Καθότι έχουν συμπληρώσει τα πεντοματικά. Εύστοχο στην πρώτη. Ήταν κακό το φάουλ αυτό που δόθηκε. Καταρχήν γιατί έχουν συμπληρώσει τα αποδοματικά και εν συνεχεία γιατί έγινε στην αρχή της επίθεσης των Λιωσίων. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουν στην κατοχή τους ακόμα μία επίθεση. Ό,τι και να γίνει τώρα εδώ, ώστε να κλείσουν υπέρ τους το ημίχρονο. Ο Λιρόπουλος ότι θα καθορίσει κάτι, αλλά στις εντυπώσεις και στο ψυχολογικό τομέα ο Λιβαδίτης ευτοχή σε σου 3 πόντων. Μάλιστα. 29-27. Πολύ μεγάλο τρίποντο. Παχούλης. Καραμπούλας. Θα στοχίσει. Τέλος ημιχρόνου. Μπροστά ο Κολοσσός. Σπουδαίο πρώτο ημίχρονο παρακολουθήσαμε. Όσον αφορά τη διακύμανση. Και περιμένουμε με μεγάλη αγωνία την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Το δεύτερο ημιχρόνο ξεκίνησε.
ο Γιώργος Στεφανόπουλος. Ο Σιδηρόπουλος έχασε την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα 4 πόντων. Καραμπούλας σου 3 πόντων μέσα. Από το Σαρικάκι. Βασιλιάδης. Την μπάλα στη γωνία. Μασορίδης. Βασιλιάδης. Θα στοχίσει. Παχούλης. Ο Βαρβαρίδης θα κερδίσει το φάουλ. Κομματιάς. Βοηθεί και το καλάθι. Ξεκινάνε με ένα 5-0 το δεύτερο ημίχρονο. Το 29-27 γίνεται 29-32. Είναι κάτι το οποίο το συναντάμε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Σωτηρόπουλος θα πάρει την προσπάθεια. Θα στοχίσει. Το καλάθι δεν θα έρθει από Μασορίδη. Παπαδιάς. Σαρικάκης. Ο Βαρβαρίδης απέφυγε πολύ όμορφο το Μασορίδη. Δεν κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Εξαιρετική εδώ, έκρυψε τον ήλιο μεταφορικά, το φεγγάρι για την ακρίβεια του Κουβάρογλου. Ανέβα, πάμε, ανέβα. Βαρβαρίδης, Παπαδιάς, παίζουνε πολύ με τον ψηλό. Διαβάζουν την αδυναμία της έλλειψης ψηλού παίχτη, ο υψί παίχτη στο ζωγραφιστό. Τώρα εκεί πρέπει να τον παίξουν με βοήθεια. Μπάφιν του Σωτηρόπουλο μόνο του. Βασιλιάδης. Θα στοχίσει. Θα στοχίσει επιθετικό. Έχει μπροστά του τον Παχούλη, Σωτηρόπουλος. Σαρικάκης, Βαρβαρίδης. Σωτηρόπουλος θα τρέξει στο γήπεδο. Θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Παπαδιάς. Λάθος πάσα. Έπρεπε να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Θα κάνει το φάουλ. Έπρεπε να κρατήσει, επαναλαμβάνω, την μπάλα στην κατοχή του για να παίξει τον αντίπαλό του με πλάτη. Είχε και το χρόνο και το χώρο να το κάνει. Βασιλιάδης. Λιβαθίτης. Για τρεις. Άστοχος.
Κολοσσός έχει πάθει ό,τι και ο αντίπαλός του στην έναρξη του παιχνιδιού. Το παθαίνει τώρα αυτό στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Καραμπούλας. Νέο καλάθι. 29-36. Ο Κολοσσός επιθετικά δεν έχει εμφανιστεί στο παρκέ στο δεύτερο ημιχρόνο. Αλλιώς και το έχουν εκμεταλλευτεί. Εξού και το σύν 7. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση τώρα των Κολοσσών. Βρέθηκε με 3 πίσω. Επέστρεψε για τα καλά. Εκείνο το σύν 6. 26-20. Το 17-20 επέστρεψε. Πάμε, Γίνα, Γίνα, Γίνα. Πέστε, Γιώργο. Πέστε. Πέστε. Καραβιάς. Για 3, για 2, για 3 για τον Καραβούλα. Ο οποίος κάνει και 29-39. Η διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων σε αυτόν τον 10 πόντων 4.57, 29.39, πάμε σε time out. Λοιπόν, επιστρέψαμε με το σκορ 29-39. Ζαμπούρα θα πετύχει και το καλάθι. Ο Γιώργος μειώνει σε 8. 31-39. Σαρυγκάκης. Παπαδιάς. Καραμπούλας. Για 3. Μέσα και αυτό. Έχει ζεσταθεί για τα καλά. Και οδηγεί εκ του ασφαλού στην ομάδα του. Εξαιρετικό. Τρίτο δεκάλεπτο για τα Λιώσια. Για 3 και αυτό, όχι. Η μπάλα στα χέρια του Βαρβαρίδη. Παπαδιάς. Έχει απέναντι το τώρα το πιο βαρύ κορμί του Κολοσσού. Βαρβαρίδης για 3. Όχι. Η μπάλα για τον Κολοσσό. Το 29-27 του πρώτου ημιχρόνου. Το 29-27 λίγα λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου έχει γίνει 31-42. Τους έχουν κάνει επιμέρους 2-15. Με κύριο άξονα την άμυνά τους, από εκεί έχουν προέλθει όλα. Βασιλιάδη Ζαμπούρα στο δεύτερο του καλάθι. Έχει πετύχει και τους 4 πόντους της ομάδας του στην πρώτη τελευταία στροφή. 33-42, θα πρέπει να μπουν και οι υπόλοιποι τώρα στην εξίσωση. Παρογλου. Πάρει το φάουλ. Παρόγλου. Με τον Παρβαρίδη απέναντι του Ζαμπούρα για 2. Για 3. Λιβαδίτης. Μικρή σημασία τώρα γιατί το χάσει τη καλλιώ. Ο Σιλιάδης ως το χ. Βαρβαρίδης. Καραμπούλας. Σαρικάκης. Μπάλα στο χέρι του Παπαδιά. Θα πάρει το φάουλ. Και θα γίνει δικαίωμα για 2. Thank you.
33-43, επαναφέρει η διαφορά στους 10. Τώρα στους 11. Κουβάρογλου. Άστοχος. Μαρίδης για τρεις, ούτε τώρα. Για τα 3-44 παραμένει Σωτηρόπουλος. Θα πάει μέχρι μέσα. Με ταμπλό παρακαλώ. Είναι το πρώτο του καλάθι στο τρίτο δεκάλεπτο. 35-44. Ο Παπαδιάς θα πάρει νέο φάουλ, όχι. Κάνει επιθετικό αυτή τη φορά στον Βασιλιάδη. Τριβάδηδης. Σωτηρόπουλος. Τζαμπούρας. Έχει τον Παπαδιά απέναντί του. Τι έχουμε? Έχουμε φάουλ του Πετρόπουλου. Ναι. Πάνω στον Βασιλιάδη. 61 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Βαρβαρίδης. Ο Σωτηρόπουλος θα πατήσει καλά. 37-44. Ρίγνει τη διαφορά στους 7 πόντους. Με ένα 4-0. Σαρεγκάκης Πετρόπουλος. Και πάλι στο Σαρεγκάκη. Επιχειρήσει του Λιονκόπα. Έχει την ευκαιρία να ρίξει κι άλλο τη διαφορά. Λιβαδίτης είναι μόνος του, θα το πάρει. Τώρα η μπάλα του κάνει πάλι περίεργα παιχνίδια στη Στεφάνη. Βασιλιάδης πάρει το ριμπάμπ, θα στοχίσει κι αυτός. Βαρβαρίδης, Σαρικάκης, άστοχος. Το 37-44 παραμένει. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, τελευταίο δεκάλεπτο για να μάθουμε ποια ομάδα θα προκριθεί στην επόμενη φάση. Τι έχουμε? Νούμερο 13 Πάου. Σωτηρόπουλος. Ζητάει το screen. Βασιλιάδης για δύο. Το ριμπάδο από ποιον? Το Σωτηρόπουλος επιμένει, γυρίζει. Αστοχή. Το φάλο τον ίδιο. Πετρόπουλος. Βαρβαρίδης. Σαρικάκης, Πετρόπουλος. Καραμπούλας. Σαρικάκης. Βαρβαρίδης. Και πάλι στο Σαρικάκη. Καλά τη δεν θα έρθει. Για να δούμε τον Βασιλιάδη τώρα. Αστορίδης. Διανύσαμε ήδη το πρώτο λεπτό της τελευταίας στροφής. Σωτηρόπουλος. Λιβαδίτης για τρεις.
Αστοχή. Η μπάλα για τον Κολοσσό. Επίσης έχει νέα ευκαιρία να ρίξει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Τζαμπούρας. Ο Γιώργος θα γυρίσει. Το καλάθι δεν θα έρθει. Πετρόπουλος. Καβαρίδης. Σοντιρόπουλος. Λάβος πάσα. Δίχως σκορ. Το παιχνίδι στο 4-10 λεπτό. Σε αυτά τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Καραμπούλας. Θα πάει μέχρι μέσα. Καλά του και φάου. Για ακόμα μια φορά. Φοβερός και τρομερός απόψε. 37-46. Πολύ μεγάλο καλάθι. Έχουν κρατήσει τον αντίπαλό του σε 12 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα στους 9, στους 8 πόντους και έχουν σκοράρει 20 εκείνοι. Εξού και το συν 10. Βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο στη σειρά, 1-0. Ισοφάρισαν. Είναι στο συν 10, 7-23 για να τελειώσει το παιχνίδι. Και για να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει αυτό. Αν δηλαδή ο Κολοσσός έχει τα αποθέματα ενεργειακά, πνευματικά, να επιστρέψει. Χρόνος υπάρχει και μάλιστα πολλής. Σωτηρόπουλος. Μαστορίδης. Άστοχος. Την μπάλα στα χέρια του Βασιλιάδη με έναν μαγικό τρόπο ήρθε. Εκείνος δεν το εκμεταλλεύεται. Το 37-47 παραμένει. 6-40 για το τέλος. Πεντρόπουλος, θα γίνει λάθος. Τι έχουμε. Πεντρόπουλος. Καραμπούλα στην μπάλα χαμηλά. Το καλάθι δεν θα έρθει. Ο Γιώργης δεν κατάφερε να σκοράρει, ο Παπαρίδης στη συνέχεια θα κάνει το φάουλ. Το 37-47 παραμένει. Όπως και στο 3ο
δεκάλεπτο. Ο Κολοσσός δεν μπορεί να σκοράρει. Άσορα στην πρώτη. Άσορα στη δεύτερη. Βαρβαρίδης. Καλάθι από Σαρικάκη. 37-49. Για 49, 5 και 14. Σου τριών πόντων. Αστοχό. Μπήκαμε στα τελευταία 5 λεπτά. Μαστορίδης. Θα στοχίσει. Ο Κολοσσός έχει πετύχει μόλις ένα καλάθι σε 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Σαρικάκης. Ή αν θέλετε, έχει πετύχει 12 σε 12 πόντους σε 10 λεπτά. Σε 16. Κάτι λιγότερο από 16 λεπτά. Καραμπούλας θα στοχίσει. Ο Βασιλιάδης βρέθηκε στο παργέ. Λοιπόν, έχουμε αλλαγή. Θα πάει στον πάγκο Κουβάρογλου στη θέση του. Τι έχει δοθεί τώρα? Ήταν το πέμπτο μαθηκό. Στο τριών πόντων έστοχος και σε αυτό. Πολύ μεγάλο τρίποντο από το Σαρικάκι, 39-52. Σωτηρόπουλος ευστοχή. Είναι καλά τη ψυχολογίας. Γιατί αν δεν το βάζε και τώρα, τεχνική ποινή στο Σωτηρόπουλο. Δεν πήγε μέσα το πόδι. Γιατί μου δείξε κίνδυνο.
41-52. Εύκολο στην πρώτη. Και μοναδική βόλη που είχε στη διάθεσή του, 41-53. Λοιπόν, η μπάλα στα Λιώσια. 3-58. Νομίζω να ευτοχίσουν και σε αυτή την επίδεση. Τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ για τον Κολοσσό, ο οποίος θα βγάλει την άμυνα. Χρειάζονται σκορ. Μαστορίδης θα πάει μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλάθι του. 43-53, ο Ζαβιώτης καλάει, καλή time out. Αρχικά για να κόψει το ρυθμό του Κολοσσού, αλλά και για να ηρεμήσει την ομάδα του για αυτά τα τελευταία 3-41. Λοιπόν, για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία 3-33. Επιθετικό φάουλ, τι? Ναι, στον Πετρόπουλο, ναι. Σηκώνει ο Ζαβιώτης ο Μαχούλη να περάσει άρο ράνο στο παρκέ. Λίγο ακόμα θέλουν τα Λιώσια για να πάρουν την πρόκριση. Αλλά μας συνεχίσουν σε αυτό το μοτίβο. Δεν θέλει και πολύ για να επιστρέψει ο Κολοσσός. Για μπάσκετ μιλάμε. Σωτηρόπουλος, Μαστορίδης, θα χρειαστούν ένα μεγάλο καλάθι. Λιβαδίδης για τρεις, ίσως αυτό, όχι. Επιθετικό rebound, δεν χρειάζεται λόγος να βιαστούν, δεν υπάρχει λόγος να βιαστούν τώρα. Όχι να μπουν στη λογική να παίξουν με τον χρόνο. Αλλά σίγουρα όχι να βιαστούν. Πακούλης, νέο επιθετικό φάουλ πάνω στο screen του Παπαδιά. Δεύτερο συνεχόμενο. Έλλειψη καθαρού μυαλού τώρα από τα Λιώσια. Παραλίγο το λάθος. Μαστορίδης, μπήκαμε στα τελευταία 3 λεπτά. Καραμπούλας θα έρθει και θα κλέψει την μπάλα. Συνέχεια θέλεις να τα κάνει όλα μόνος του. Λάθος νομίζω. Σωτηρόπουλος θα στοχίσει. Παχούλης, Παπαδιάς, κάπου την έφαγε τώρα εκεί στη διεκδίκηση. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Για do or die παιχνίδι μιλάμε. Καραμπούλας πάει για το screen. Καραμπούλας και πάλι. Έχει απέναντί του το Μαστορίδη. Σαρικάκης για 3 από τις 45. Εδώ νομίζω το τελείωνε και το παιχνίδι αν έπαινε. Σωτηρόπουλος πρέπει να βιαστούν. Φοβερό επιθετικό φάουλ. Σαράντα 43-53. Πέμπτο τι έχουμε? Λοιπόν, Σωτηρόπουλος αποβάλλεται με 5. Για πάμε. Εντάξει, λογικό να υπάρχει μια μικρό ένταση. Στα όρια.
Παπαδιάς, Βαρβαρίδης. Απέναντι του έχει το Βασιλιάδη. Η άμυνα είναι καθαρή. Λιβαδίτης. Δεν θα βρει χώρο. Βασιλιάδης. Έχουμε το φάουλ χαμηλά, είναι το... Είναι πέντε ομαδικά. Είναι φάουλ το οποίο στέλνει στις βολές τον αντίπαλο. Πάσε εγώ στην πρώτη. Και όσο δε βάζουν την μπάλα στο καλάθι και ο χρόνος περνάει, με τον Σωτηρόπουλο εκτός, η αποστολή γίνεται όλο και πιο δύσκολη. 44-53. Βαρβαρίδης. Παχούλης. Παπαδιάς. Ψαρικάκης. Και πάλι στον Παχούλη. Ψαρικάκης θα πάρει το τρίποντο. Νομίζω ότι εδώ τελειώνει το παιχνίδι. 44-56. Με όπλο την άμυνά τους, καθότι έχουν κρατήσει στους 15 πόντους σε ένα ημίχρονο τον Κολοσσό. Κοιτάξτε τι καλά, τι κάτσα τα λιώσια τώρα. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Λιβαδίτης, θα πάνε για τρίποντο. Δεν θα έρθει. Αραμπούλας. Βαρβαρίδης. 44-58. Μπάλα στο σίδερο. Δεχτήκανε 30-29 πόντους στο πρώτο και 15 πόντους στο δεύτερο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. 44-58 νικητές οι παίκτες του Ζαδιώτη με 2-1 στη σειρά. Με τελικό σκορ επαναλαμβάνω το 44-58. Τα Λιώσια προκρίνονται στην επόμενη φάση. Γεια χαρά σε όλους.